Με νίκη στον σημερινό εκτός έδρας αγώνα που θα δώσει κόντρα στην Μπάμπερ και η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού θα εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα προημιτελικά της Ευρωλίγκα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Διαμαντίδης, ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, Αργύρη Πεδουλάκη. Με γροθιά στο πρόσωπο του αντιπάλου του και χωρίς να τον αντιληφθεί ο διαιτητής, αντέδρασε ο παίκτης της Λίβερπουλ, Λουίς Σουάρες, στον πρόσφατο αγώνα των εθνικών ομάδων Χιλίου Ουρουγουάη. Στη Μαδρίτη, φίλοι της Ρεάλ ετοιμάζουν συλλαλητήριο υπέρ της παραμονής του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ. Συγκαταλέγεται στις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, ενώ η σχέση του με τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης έχει περάσει από χίλια κύματα. Αλλά η προπονητική αξία του Ζωζέ Μουρίνιο είναι αναμφισβήτητη. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ αποφάσισαν να στηρίξουν με δυναμικό τρόπο τον Πορτογάλο τεχνικό και όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον εντός έδρας αγώνα με τη Λεβάντε στις 6 Απριλίου θα κάνουν πορεία στη Μαδρίτη ως το Σαντιάγκο Μπερναμπέου, ζητώντας την παραμονή του Μουρίνιο στην Ρεάλ. Η πορεία που διοργανώνεται μέσω του Twitter έχει την ονομασία «Η Ρεάλ σε πόλεμο» και οι διοργανωτές καλούν οποιοδήποτε φίλο της ομάδας που θέλει να δει τον Μουρίνιο στον πάγκο της Βασίλισσας και τη νέα σεζόν. Οι οπαδοί σε στηρίζουν. Ζωζέ, μη τα παρατάς, είναι το κυρίαρχο μήνυμα στο Twitter. Ο Λουίς Σουάρες μπορεί να μην σκόραρε στο παιχνίδι Χιλής Ουρουγουάης, αλλά έκλειψε την παράσταση σε αυτή τη φάση που έγινε στο 37ο λεπτό. Ο παίκτης Λίβερπουλ, αγανακτισμένος από το στενό μαρκάρισμα του Χιλιανού Γκονζάλο Χάρα, τον χτύπησε στο πρόσωπο με γροθιά, χωρίς να τον αντιληφθεί ο διαιτητής και η βοηθή του. Ο Σουάρες για μία ακόμη φορά έδειξε ότι εκτός από το πληθωρικό ταλέντο του στο σκοράρισμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε άλλο μέσο για να νικήσει σε μονομαχίες με τους προσωπικούς του αντιπάλους.